Γεια σας φίλοι μου, Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategy, σε ένα καινούριο βιντεάκι που έχω ετοιμάσει για εσάς. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τη δημιουργία περιεχομένου. Άλλωστε όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η δημιουργία περιεχομένου για την επιτυχία μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο. Με πιο απλά λόγια, σε αυτό το βίντεο θα δούμε 10 διαφορετικούς τρόπους όπου μπορείτε να κάνετε αναρτήσεις στα social media και συγκεκριμένα στο Facebook. Ή μάλλον να πω κυρίως στο Facebook, γιατί μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ότι οποιαδήποτε ανάρτηση και να κάνουμε, συνήθως κατανέμεται σε μία από τις δύο βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, η άλλη κατηγορία έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Άρα, πριν περάσουμε στη δημιουργία, θα πρέπει να σκεφτούμε σε ποια από τις δύο κατηγορίες θα εντάξουμε την ανάρτηση που ετοιμάζουμε. Λοιπόν, άρα τι έχουμε να δούμε, είπαμε 10 είδη αναρτήσεων, 10 διαφορετικά είδη αναρτήσεων επί δύο κατηγορίες, δηλαδή 20 post. Για βιαστείτε, ετοιμάστε καφέ, νερό, χαρτί, στυλό και ελάτε να σας τα πω, γιατί πραγματικά θα ετοιμάσουμε το πλάνο για τους επόμενους 2 μήνες. 20 αναρτήσεις. Εδώ είναι όλες γραμμένες, όλα τα είδη, έτσι ώστε να μην ξεχάσω τίποτα. Είναι τόσο σημαντικά που πρέπει να σας τα πω όλα. Λοιπόν, πρώτο είδος ανάρτησης είναι η ανακατεύθυνση σε συνδέσμους και links. Έχω τη δυνατότητα να κάνω copy-paste ένα link και να το βάλω στη σελίδα μου στο Facebook και να στείλω τους χρήστες έτσι ώστε να επισκεφτούν τη σελίδα που τους προτείνω. Είτε αυτή είναι η ιστοσελίδα μου, είτε είναι το βίντεο μου στο YouTube, είτε είναι το οτιδήποτε άλλο κρίνω ότι αξίζει να μπει στη σελίδα μου στο Facebook. 2. Δημιουργία e-book. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να φτιάξω ένα e-book και να το δώσω στο πελάτη μου. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης μου κάτι παίρνει από μένα, έχει κάτι δικό μου και εγώ μία ακόμα ευκαιρία να δείξω την εξειδίκευσή μου πάνω στο αντικείμενο. Case studies ευχαριστημένων πελατών. Είναι από τις πιο πετυχημένες στρατηγικές, γι' αυτό να μπείτε στη διαδικασία να την χρησιμοποιήσετε. Μοιραστείτε με τους ακόλουθους στη σελίδα σας ιστορίες με ευχαριστημένους πελάτες, με πελάτες που σας εκτιμούν, σας εμπιστεύονται, σας αγαπούν, σας επιλέγουν. Με αυτόν τον τρόπο θα νιώσουν πολύ πιο άνετα κι άλλοι νέοι πελάτες να σας εμπιστευτούν. Backstage. Τραβήξτε το ενδιαφέρον του κόσμου με τη δική σας αλήθεια, δείχνοντας τη δική σας πραγματικότητα. Τι γίνεται πίσω από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ποια είναι τα πρόσωπα, ποιος είναι ο τρόπος παρασκευής. Περάστε το προς τα έξω και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έρθετε πιο κοντά με τους πελάτες σας. Συμβουλές. Σύντομες και ουσιαστικές συμβουλές είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Βρείτε έναν τρόπο έτσι ώστε να προφυλάξετε ή να συμβουλέψετε τους χρήστες που σας ακολουθούν στα social media από φταίγματα και quotes. Σε ένα search στο διαδίκτυο, στην Google, θα βρείτε 1 εκατομμύριο από φταίγματα. Επιλέξτε τα καλύτερα για εσάς, αυτά που ταιριάζουν περισσότερο στην επιχείρησή σας και μπείτε στη διαδικασία να δημιουργήσετε quotes. Όσο πιο γνωστά είναι, όσο πιο σημαντικά είναι, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αλληλεπίδραση. Μην ξεχάσετε ή μάλλον τολμήστε, θα το πω καλύτερα, να δημιουργήσετε τα δικά σας quotes. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε σε μια διαδικασία να επικοινωνήσετε στους άλλους τον τρόπο που σκέφτεστε, που λειτουργείτε και οι χρήστες που θα το δουν και θα το αντιληφθούν μπορούν να ταυτιστούν μαζί σας. Βίντεο είναι η τελευταία τάση, έτσι δημιουργήστε μικρά ή μεγάλα βίντεο ανάλογα με το σκοπό που θέλετε να εξυπηρετήσουν. Αυτό που πρέπει να έχετε στα υπόψη σας είναι ότι αυτή τη στιγμή στα trends είναι τα shorts του YouTube, τα reels του Instagram και το TikTok. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω σύντομα βίντεο και όρθια βίντεο. Άρα μπείτε, βιαστείτε και δημιουργήστε. Δεν χρειάζεται να είναι πια το τέλειο αποτέλεσμα και για σκεφτείτε πώς συνδέονται με τα παραπάνω backstage, έτσι, ιστορίες πελατών. Μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία και να τα δημιουργήσετε. Τα βίντεό μας μπορεί να είναι επεξηγηματικά, ενημερωτικά ή ψυχαγωγικά. Δημιουργία εκδηλώσεων. Το Facebook έχει ένα σωρό εργαλεία και μας τα δίνει για να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας. Άρα, αν θέλω να επικοινωνήσω μάλλον μία εκδήλωση, θα μπω στη διαδικασία να δημιουργήσω
μέσα από το Facebook με το εργαλείο για τις εκδηλώσεις, μία εκδήλωση και όχι να κάνω ένα απλό post. Με αυτόν τον τρόπο λέω στο Facebook πόσο σημαντικό είναι για μένα η συγκεκριμένη ανάρτηση, πόσο σημαντική είναι και θα την επικοινωνήσει περισσότερο από μία απλή ανάρτηση. Συν πολλά ακόμα πλεονεκτήματα που έχει μία εκδήλωση, η δημιουργία μιας εκδήλωσης. Ευχές. Κάθε μέρα είναι μία γιορτή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ψάξετε. Γιορτάζει η μητέρα, ο πατέρας, η γιαγιά, ο παππούς, ο σκύλος, ο φίλος, η αγάπη, το χαμόγελο, η φύση, η θάλασσα, το βουνό. Τα πάντα γιορτάζουν. Ψάξτε, βρείτε τι γιορτάζει σήμερα, τι γιορτάζει αύριο, μεθαύριο, τις επόμενες μέρες. Αν κάτι ταιριάζει με την επιχείρησή σας και ταυτίζεται, τότε μπείτε στη διαδικασία να ευχηθείτε ελεύθερα. Και podcast. Αν φοβάστε την έκθεση της εικόνας σας, αν δεν έχετε το χρόνο να διοργανώσετε στούντιο, φώτα, μακιγιάζ, ρούχα, τον ατάλο, τι πιο εύκολο από τη δημιουργία ενός podcast. Μπείτε στη διαδικασία να δημιουργήσετε podcast, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε πρωτογενές υλικό για εσάς, πολύ σημαντικό για τα κοινωνικά δίκτυα, και θα αποκτήσετε και νέο κοινό το οποίο επιλέγει να ακούει podcast. Αυτά ήταν, παιδιά, τα είπα πάρα πολύ γρήγορα, σαν νεράκι τα είπα, 10 πραγματάκια σας είπα. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να μπείτε στη διαδικασία, να τα δοκιμάσετε και να τα προσπαθήσετε όλα. Να δημιουργείτε όσο το δυνατόν περισσότερες αναρτήσεις μπορείτε στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς όμως να κουράσετε. Αν δεν μπορείτε να τις προσέξετε, αν δεν μπορείτε να τις παράγετε, καλύτερα να μην το κάνετε. Να κάνετε λίγες και καλές. Αν ωστόσο μπορείτε να είστε κάθε μέρα ενεργοί, ας το κάνετε κάθε μέρα. Μα τόση ποικιλία έχουμε εδώ. Κάθε μέρα να κάνετε και κάτι διαφορετικό. Αν λίγο με έχετε ακούσει και μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να κάνετε αυτή την ποικιλομορφία αναρτήσεων, τότε είστε ένα βήμα πιο κοντά στο να δημιουργήσετε, το να ξεκινήσετε μάλλον μια ενδιαφέρουσα επικοινωνία. Αυτά είχα να σας πω, Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου στο YouTube. Μπορείτε να με βρείτε σε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό δίκτυο επιθυμείτε, παντού υπάρχω, άλλωστε Digital Media Strategist λέμε. Έχω και να σας πω κάτι άλλο. Ναι, έχω να σας πω. Στείλτε μου μηνύματα ή σχολιάστε μου τι άλλο θέλετε να δείτε από εμένα στα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν. Γεια σας!